δεν αισθάνομαι κάτι ξεχωριστό, γιατί στις όλες τις εκδηλώσεις που συνοδεύονται και εγώ δεν αισθάνομαι μέρος της συνέντευξης. Εγώ δεν ξέρω τι είναι η στάση αυτή, Γιάννη. Σε βλέπω σήμερα αρκετά κουμπωμένο, άλλε φορέ είναι πιο χαλαρό ο πρόεδρο. Τι έχω τώρα, δεν ξέρω, σε πού θα τα πούμε μετά. Είναι αδυνατισμένο και μπορεί να το αποθεί. Όχι, όχι, είχε άλλο κουμπωμένο. Χάσει και τον ιό, δεν σε και ταυτόχρονα αισθάνομαι την παρουσία του Παναγιωτάτη, ο οποίο θύμισε τόσε φορέ εδώ την Ένωση και σε όλε τι εκδηλώσει που είχε κάνει την παρουσία του. Κοιτάξτε, από μένα θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όπως κάνει ποιος κυβέρνηση και όσο αντιπολίτευση, αλλά και πιθανόν όσο πολιτική κυβέρνηση, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειες και του Παναγιωτάτου, αλλά και τις δικές σας, έτσι ώστε τα κατήλια στην Ήβρο πραγματικά να λυσίσουν. Είναι δύσκολες εποχές, με ένα δύσκολο γείτονα, αλλά στις προσπάθειες αυτές να ξέρετε ότι όλοι οι Έλληνες είμαστε ενωμένοι. Οι πολιτικές μας διαφορές, στα εθνικά ζητήματα όμως και ειδικά στα ζητήματα τα οποία αφορούν την Ήμβρο, την ομογένειά μας με τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και τη σχολή της Χάρτης και τα δίκαια τα οποία κοιτάζουν από τις διεθνείς συνθήκες, εκεί είμαστε όλοι ενωμένοι. Και σε αυτό να έχει καμία αμφιβολία. Οτιδήποτε προσπαθούν να κάνουν. Η ενότητα είναι η δύναμή μας. Και ο ελληνισμός έδειξε ότι παρόλες τις διαφορές, παρόλες τις διπόνοιες που προσεγγίσαμε, στις κρίσιμες στιγμές είμαστε ενωμένοι. Και θα είμαστε ενωμένοι. Έχουμε μια πορεία πολλών ετών, πέρα από τη μητέρα της χρόνια, και σε αυτή την πορεία δείξαμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε και πάντοτε, έστω και την τελευταία να καταφέρουμε να δούμε, γιατί μέσα μας γνωρίζουμε ποιο είναι το δίκαιο. Και σε αυτά τα δίκαια που εσείς υπερασπίζεστε τόσα χρόνια, σε αυτά εμείς θα είμαστε όλοι οι πολιτικοί ηγεσία, αλλά όχι να είστε καλά κάθε χρόνια.